Γεια χαρά. Και πάμε γρήγορα στον Άρη τον Νικολάκη, γιατί σήμερα έχουμε μάχη. Άρη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Μάχη, αλλά εδώ θα πρέπει να βάλουμε λίγο τις διαφορετικές παραμέτρους, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Real, σε αυτή τη μάχη συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες. Ποιες είναι αυτές οι διαφορετικές παραμέτρους? Πρώτον, ότι είναι ένα παιχνίδι και είναι μια πρόκληση που φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Θα κριθεί σε δύο αγώνες και είναι ολότελα διαφορετική πρόκληση από τους δύο προηγούμενους που κρίθηκε. Σωστό, σωστό. Έτσι. Αυτό σημαίνει διαφορετική διακίνηση, διαφορετική ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει σήμερα απόψε το αβαντάζ της ηρεμίας, του καθαρού πνεύματος, της γαλήνης. Έχει επιτύχει έναν από τους στόχους του, έχει περάσει τους ομίλους του Europa League. Πάει να κάνει την υπέρβαση για να περάσει και στους ομίλους του Champions League. Και θεωρητικά τουλάχιστον είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν και πριν από την Μπεσίκτας και πριν από την Μπενφίκα. Και όπως και να το κάνουμε, η Κράσνονταρ δεν είναι επίπεδου Μπεσίκτας ή Μπενφίκα, αλλά το είπαμε και την άλλη φορά που είχα τη χαρά να φιλοξενηθώ στην εκπομπή σου. Αυτές οι ανατολικές ομάδες έχουν μια περίεργη ψυχοσύνθεση. Είναι ικανές ή να σε βάλουν 4 γκολ ή να φάνε 4 γκολ. Δεν έχουν σταθερότητα δηλαδή. Και αυτό πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ, όντας σοβαρός κόντρα στην Μπενφίκα και στην Μπεσίκτας, πήρε την πρόκριση. Δεν ήταν σοβαρός και κόντρα στον Ατρόμητο, ο Ατρόμητος δίκαια πήρε το χ, αλλά και κόντρα στη Λάρισα που με τα βίας νίκησε 1-0. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ κυρίως στην εικόνα του είναι το χρώμα της σοβαρότητας. Πάντως η μάχη γίνεται πολύ μεγάλη και για ένα ακόμα λόγο, έτσι. Ναι. Τα λεφτάκια, Άρη. Τα λεφτάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια, αγόρι μου. Λείπουν ναι. Χέρια. Είναι παχτολός χρήματος και δόξας, έτσι, όχι μόνο απλά έτσι, παχτολός. Έτσι είναι, έτσι. Και δόξας. Και είναι όλα για όλα. Και όσοι εκ τούτου δικαιολογείται μέχρι ενός σημείου. Το ρίσκο του Πορτογάλου προπονητή του ΠΑΟΚ την περασμένη Παρασκευή κόντρα στον Ατρόμητο να μην βάλει την καλή του ενδεκάδα, ας πούμε, την βασική του ενδεκάδα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Δεν πιστεύω πάλι να αρχίσει τα πειράματα με τίποτα μπίσες μας μέσα κτλ. Κοίταξε τώρα. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Στον αγώνα με την Μπεσίκτας είδαμε ξαφνικά τον νεαρό τον Τζιόλι, ο οποίος το τελείωμα του περσινού πρωταθλήματος έλαμψε στην κυριολεξία. Ναι. Να είναι βασικός. Και όχι μόνο είναι βασικός και να δικαιώνει τον Αμπελ Φερέιρα. Στο επόμενο αγώνα με την Μπενφίκα είδαμε τον Μπίσεσβαρ. Από εκεί που ο Μπίσεσβαρ ήταν μάλλον για την άκρη του πάγκου, βρέθηκε στην ενδεκάδα. Και αυτό το δικαίωσε. Σήμερα δεν ξέρω εάν και εφόσον δεν έχει δίκη στα χαρτιά του. Εάν και το σίγουρο είναι ότι ο Πέλκας και ο Τζιόλης θα παίξουν σίγουρα. Έτσι, εάν επιλέξει το Σφιντεύσκι για φορ, μεταξύ μας δεν έχει και άλλη επιλογή αφού έχει φύγει ο Άκομ. Εάν επιλέξει τον Σφιντεύσκι για φορ, δεν νομίζουμε ότι θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Αν όμως δεν επιλέξει τον Σφιντεύσκι και βάλει τον Τζιόλη, τότε ο Μπίσεσβαρ θα πάρει και πάλι φανέλα βασικού. Ναι, αλλά και θα βάλει τον Τζιόλη σε φορ, ενώ είσαι στο Ακό. Ναι, 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 ναι. Ναι, γιατί νομίζω. Η θέση του Τζόλι στην ομάδα κάτω των 19 ήταν center forward, κλασικό center forward. Ναι, αλλά όπως τον είδα εγώ, όταν έχει λίγο πιο ελεύθερο χώρο, δρά καλύτερα. Ναι. Μέσα στην περιοχή σαν center forward θα πέσουν όλοι πάνω, θα το φάνε. Ναι, πιστεύω ότι δεν έχει επί του παρόντος τουλάχιστον το εκτόπισμα που χρειάζεται ένα center forward. Ακριβώς. Έχει πιο πολύ την ταχύτητα και την ευκαινησία. Γι' αυτό θέλει χώρο, θέλει μέτρα. Τώρα τι θα κάνει δεν ξέρουμε. Πάντως το μόνο σίγουρο για σήμερα, κατά πώς φαίνεται, είναι ότι. Ποια είσαι δεκάδα? Μπορούμε να την προσεγγίσουμε κατά τα 10. Για κάτω, για κάτω. Λοιπόν, Ζίφκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα Ίγκασον, Βαρέλα και Μιχαηλίδης. Δεξιά ο Κρέσπο, αριστερά ο Γιαννούλης. Αυτό το δίδυμο που πάει πολύ καλά μέχρι τώρα, του Σβάμπ με του Καντουρί. Σίγουρα θεωρούμε τον Μπέλκα με τον Τζόλι. Και από εκεί πέρα εξαρτάται. Εάν και εφόσον παίξει ο Μπίσεσβαρ ή όχι. Δηλαδή αν δεν δώσει. Αν πάει ο Τζόλις center forward, θα παίξει αριστερά ο Μπίσεσβαρ. Εάν δεν πάει ο Τζόλις center forward και παίξει κανονικά ο Σβιντεύσκι center forward, αυτή είναι η δεκάδα. Και βέβαια πάντα μας επιφυλάσσει μια έκπληξη ο Πορτογάλος προπονητής και όπως αναφέρουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από το περιβάλλον του ΠΑΟΚ, αυτό γίνεται όχι για να εκπλήξει, αλλά αυτό γίνεται κατόπιν ευρεών διαστάσεων μελέτης αντιπάλου ομάδας, καταλήγει σε κάποια. Σε κάποιο τρίκ για να εκμεταλλευτεί μια αδυναμία όπως έκανε με την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας να κάνει και με την Κράσνονταρ. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και άστρο. Έτσι, αν δεν έχεις άστρο. Κανονικό είναι αυτό. Αλλά να πω κάτι άλλο. Ναι. Χωρίς να παρεξηγηθώ. Απαλλάχτηκες από τον Πασχαλάκη.
Είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή με αυτόν τον οδοφύλακα που βάζει τώρα, έχει μια εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι εμπιστοσύνη έχουν και μπροστά του αμυντικοί. Με τον Πασχαλάκη, όποτε πήγαινε μπάλα προς εκεί, σφούγγει στο μέτωπο από υδρότα. Ναι, αλλά χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου στην προκειμένη περίπτωση, όπως εσύ τώρα αναφέρει τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκη την περίοδο που πήρε ο ΠΑΟΚ το Double, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε όχι απλά ενεργά. Είχε κάνει ειδικά κάτω στον Αστέρα. Ναι. Ειδικά κάτω στον Αστέρα, έπαιζε μόνος του. Το θυμάμαι. Αλλά γενικά δεν είναι της εμπιστοσύνης, παιδί μου. Την τελευταία, πέρυσι έκανε σοβαρά λάθη. Πολύ σοβαρά λάθη και έχω την εντύπωση, είναι εκτίμηση, δεν μπορώ να καταθέσω γιατί δεν έχω στοιχεία για εκτίμηση. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αν και εφόσον ο Ζίβκοβιτς δεν έκανε εκείνο το τραγικό λάθος στον αγώνα με τον Άρη του Χαριλάου και δεν έκανε ο ΠΑΟΚ με 4-2 και εκμεταλλευόταν το 0-1 ο ΠΑΟΚ και έφευγε αλόβητος από τον Χαριλάου, σήμερα θα ήταν συνεχώς από σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα. Ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Εκείνο το λάθος τον κράτησε τον πάγκο τον Ζίβκοβιτς. Έχει βγει μια φήμη και επειδή το ζήσει εκεί εσύ και ξέρεις καλύτερα τα πράγματα, είναι καλά στην υγεία του Σαββίδης. Ναι, μια χαρά είναι. Έχει μια χαρά. Απλά, απλά είναι μια χαρά. Απλά υπάρχει ίσως για εμάς τους υπόλοιπους λίγο υπερβολικός ο φόβος για τον κορονοϊό με αποτέλεσμα όλη η οικογένεια να παραμένει σε ένα κτήμα τώρα, ράντσο να το πούμε. Λείπει κανένα ξάδι μήνες. Ναι, ναι, στο Ρωσό. Ούτως ή άλλως μετακινήσεις μέσα στη Ρωσία δεν γίνονται πολλές για τους ίδιους τους Ρώσους. Μετακινήσεις και προς την Ευρώπη δεν γίνονται προς τα έξω. Απλά ο φόβος είναι αυτός για τον κορονοϊό όπως όλους μας κατέχει, μας καθοδηγεί και την οικογένεια. Και για το λόγο μου το ακριβές είδαμε χθες τον γιο του Ιβάν, τον Γιώργο Σαββίδη, το στο γήπεδο. Μετά από το γήπεδο θα επιστρέψει στο ράντσο, στο κτήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει κάποια επαφή με τον εξωκόσμο, αλλά στην κατάσταση στην περίπτωση του Ιβάν είναι υπερβολικός ο φόβος. Φοβάται πολύ. Είναι υπερβολικές και οι προφυλάξεις. Και κατά την ταπεινή μου άποψη, αν μου επιτρέπετε, γιατρός δεν είμαι, στη Ρωσία τα πράγματα δεν είναι τόσο ας το πούμε οργανωμένα όπως είναι στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Είναι μια χανής χώρα, είναι εκατομμύρια κατοίκους, αλλά πάση στιγμή παραμονεύει στη γωνία ο κορονοϊός και ως εκ τούτου χρειάζεται να παίρνουμε μεγαλύτερες προφυλέξεις. Αυτό κάνει και ο Ιβάν Σαββίδης. Πάντως είναι σε πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσικά μετά την πρόκληση το Europa League στους ομίλους και αν τυχόν βγήκε καμιά πρόκριση στο Champions League, τότε δεν θα είναι απλά καλά, θα πετάει στα σύννεφα της χαρά του. Οπότε 10 η ώρα απόψε. 10 η ώρα θα έχει μετάδοση φυσικά ο Real με τον Κωνσταντίδη από το Krasnodar σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει. Δεν έχει πλησιάσει τόσο κοντά ο ΠΑΟΚ καλή φορά στο κατόφλι του Champions League. Ναι. Για να δούμε τι θα δούμε. Έγινε Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Καλησπέρα. Ήμουν αναγκασμένος να πάμε λίγο εκεί. Ναι. Λοιπόν, κάτω από ένα λυπηρό γεγονός με το Πανιόνιο, μια ιστορική ομάδα η οποία πέφτει τόσες κατηγορίες. Μετά πάμε και σε κάτι άλλο. Γιώργη, ποιο θεωρείς πιο πολύ σύνδετο όλοι να πέφτει τελευταία? Μισό λεπτό. Ο Πανιόνιος είπε πέφτει τόσες κατηγορίες. Πόσες κατηγορίες πέφτει, ξέρεις? Από τη Β' Εθνική, από τη Super League, από τη Football League που ήταν να πάει, πάει δύο κατηγορίες κάτω. Το ξέρεις ότι πάει... Δεν ξέρω, στο ερασιτεχνικό, πολλές πιθανότητες. Ναι, είναι και αυτό, αλλά λένε ότι θα το περάσουν, λέει, μέσα, θα το κρατήσουν. Παρόλο που έχουν βγει, λέει, οι όμιλοι, θα το κρατήσουν. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω. Μα και λυπηρό και για τον Πλατανιά, έτσι. Εντάξει, Πανιώνιος πιο ιστορική ομάδα. Και ο Πλατανιάς. 100% πιο ιστορική. Αλλά και επειδή ο Πλατανιάς πρόσφατα μπήκε στην Αλφαπνική, γι' αυτό λέμε. Εξαφανίστηκε κι αυτό. Πάει κι αυτό. Μας προσέχανε. Γεια λέγε. Λοιπόν, ποιο θεωρείς πιο πολύ σύνδετο το παίχτη, Γιώργο, τελευταία χρόνια Έλληνα? Γιατί άκουσα ότι σύγκρινε, σας το πω κατευθείαν, ο Αποστολάκης με τον Ρωσίδη. Τι σχέση έχει ο Αποστολάκης, ένα παίχτη ο οποίο ήταν 1,65 με ένα παίχτη που είναι 1,85. Ο Αποστολάκης έπαιζε μια θέση. Το Ρωσίδης έπαιζε 10 θέσεις έχει παίξει. Άκουσα με. Για επιτυχία. Άκουσα με. Δεν ξέρω να συγκρίνει.
Καθές μόνο με τον Βλέκα δεν έχει παίξει. Εδώ ο Μάρτινς πέρυσι, συγγνώμη, τον έβαλε με τη Μιλάν, τέτρεφορ, και του πήρε την πρόκριση. Ναι. Βάζω στα 30 πλέσσα σου, σε έβαλε στο Champions League μέσα. Ξέρεις τι μου λες τώρα. Του πήρε την πρόκριση. Ότι ο Τωροσίδης παίζει και αριστερό μπακ. Άρα, ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι χειρότερος. Όχι, άστο, μην το πας. Σαν αξία παίκτη, σαν ποιότητα παίκτη. Φτουράει το δοσίδι σου, Αποστολάκη. Σαν ποιότητα παίκτη. Τι ποιότητα μου, Γιώργο. Αποστολάκη, ο Τωροσίδης έχει παίξει 40 φορές αριστερό μπακ με επιτυχία. Στόπερ, λίμπερο, αμυντικό χαφ. Έχει παίξει και έξω Βρενών. Και έξω Βρενών έχει παίξει. Έχει παίξει σέντρε φόρ, έχει βάλει. Ναι, εγώ μιλάω άλλο πράγμα. Η ποιότητά του είναι σαν το Αποστολάκη. Ε? Η ποιότητά του είναι σαν το Αποστολάκη. Πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο παίκτη. Και καταρχήν και σωματοδομή σαν μπακ. Και άμα σου πω και το πιο σοβαρό ακόμα και πιο σοβαρό σαν αθλητή. Για το Αποστολάκη έδωνε δικαιώματα. Ο Αποστολάκη ήταν ο Τσαλουχίδη. Όπω μετά το έκανε ο Κατσουράνη. Ο Τωρσίδη ποτέ δεν έδωσε δικαιώματα. Σε καμιά ομάδα που πήγε. Ένα κακό για Αποστολάκη για εδώ, δεν πήγε στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό το κακό. Άκουσε λέω Γεωργίου. Όχι, ο Αποστολάκη όπου πήγε. Στον έκλεψε ο Βαρδογιάννη και αυτή είναι η ιστορία. Α, το έκλεψε. Ήταν κλικά. Γιατί δεν τον έκλεψε. Δεν κατάλαβα, δεν τον έκλεψε. Ποιο? Ο Βαρδογιάννη. Ναι, άλλο τι δεν λέμε, εγώ δεν εξετάζω. Αυτό πειράζει. Αυτό πειράζει. Όχι. Ο Αποστολάκη ήταν κλικαδόρο. Δεν είχε χαρακτήρα καλό. Όπως δεν είχε ο Τσαλουχίδης, όπως δεν είχε ο Κατσουράνης με κοντά. Δεν μιλάμε σαν ποιότητα παίχτη, βλέπει τώρα το Ροσίδης με τον Αποστολάκη. Τι μου λες τώρα. Τι να πει δείξει ο Αποστολάκης. Ο άλλος ήταν σιδερένιος. Ο Αποστολάκης ήταν σιδερένιος. Εδώ άλλος έβασε γκολ και γύρω έπεσε και το κράταγε μωρέ. Έχει βάλει γκολ σε Champions League, έχει βάλει σε κρίσιμα παιχνίδια με τον Τζέρπι. Δεν μου λες Αποστολάκη τώρα μου συγκρίνεις τώρα Αποστολάκη. Έλα, ναι, ναι, ναι. Να σου πω, τώρα να σου πω για το φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Οι ομάδες που έχουν ρόστερ και ποιοτικά ρόστερ έχουν προβάδισμα, Γιώργη. Εν τω μεταξύ τους και ο καινούριος κανονισμός με τις 5 αλλαγές, με τις 5 αλλαγές τους ευνοεί τις ομάδες. Δεν αυτό λέτε, είναι υπέρ τους. Τώρα που πεις αυτό το πράγμα. Εάν το ξέρεις, θέλω να το ψάξω να δω τι γίνεται. Προχθές που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της άλλης κατηγορίας Αθήνας, έπαιζε Χαϊδάρι Άγιος Δημήτριος. Το Χαϊδάρι μέσα στο γήπεδο του, παρότι έχασε 10 ευκαιρίες, δεν του δώσαν πέναλτι τα λοιπά, έχασε 0-1. Ένα αποτέλεσμα δηλαδή έκπληξη. Τι γίνεται τώρα. Το Χαϊδάρι έκανε ένσταση. Γιατί? Γιατί τις 5 αλλαγές ο προπονητής του Αγίου Δημητρίου τις έκανε σε 4 διακοπές. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν ο νόμος, ο νόμος λέει ότι οι 5 αλλαγές θα γίνονται σε 3 διακοπές. Θα βάζει δηλαδή 1-1-3 ή 2-2-1. Δεν το ξέρω να γι' αυτό την λεπτομέρεια αυτή, γι' αυτό την πατήσανε. Και εγώ άλλο θέλω να πω. Ότι άκουσα πως η μία αλλαγή έγινε στο ημίχρονο που δεν θεωρείται διακοπή. Αυτό δεν ξέρω, θέλω να ψάξω να δω. Δεν το ξέρω αυτό. Έλεγα, πώς το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να σου πω τώρα, προχθές ο Ολυμπιακός έβαλε 3 γκολ. Και όταν δεν σου βάζουν τα φόρ και κερδίζεις 3-0, αυτό είναι καλό σημάδι για μια ομάδα. Όταν δεν σου σκοράνε τα φόρ και κερδίζεις 3-0, είναι καλό σημάδι. Άκου να σου πω κάτι. Ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ειδικά στην Ελλάδα, δεν πήρε ομάδα πρωτάθλημα χωρίς να έχει καλά χαφ. Και χωρίς να σκοράρουν τα χαφ. Ναι. Πάρε τον ΠΑΟΚ του 1970 με Κούδα, Τεζανίδη, Σαράκου, ναι, κλπ. Πάρε τον Παναθηναϊκό, πάρε τον Ολυμπιακό, πάρε την ΑΕΚ. Τα χαφ είναι όλη η ιστορία. Και στο σκοράρουν είναι υπέρ. Όταν έχει καλά χαφ. Το θέμα σκοράρουν και τα χαφ. Λοιπόν, και ένα τρίτο, να τελειώνω. Κάποιοι ακροατές, Γιώργοι, προκαλούν με τα λεγόμενά του. Βγαίνει ο Ρονάτο και λέει: εσείς οι Ολυμπιακοί είστε επικίνδυνοι. Ρε φιλαράκο, εσύ ο καλός άνθρωπος. Εσύ τι είσαι, δηλαδή, καθηγητής καθηγητικού είσαι, τι είσαι εσύ, και ποιος ψάλτης στην ενορία της γειτονιάς σου. Δηλαδή, τι να κάνεις, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτοί στείλατε τι θα πω εγώ, τι θα πει ο καθένας, και μετά βγαίνει ο άλλος, ο εικαστικός λέει, έχετε κάνει κλίκα, λέει. Δηλαδή, τι κουβέντες είναι αυτές. Δηλαδή, αυτοί στείλατε, ρε παιδιά, άμα δεν σας αρέσει οποιοσδήποτε λέει τα λεγόμενα του άλλου, μην κλείσει το ραδιό, 5 λεπτά μιλάω με αυτό. Μην βγαίνει, θα δείτε στην ώρα σας εκεί πέρα για να δείτε μετά τι να βγάλετε. Πάθη εσύ που τα μάρες, είναι λέγεται αυτά 50 χρόνια και 60 ανθρώπων τώρα. Α, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τρέπονται λίγο. Έγινε και εγώ. Καθόλου. Να είσαι καλά. Γεια. Έλα.
Πλάγιο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαγγέλης Νοντίκη, τα ευθύς. Ναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βγαίνω μετά τον Γιώργο, διότι ενώ ξεκίνησε τελείως αντικειμενικά και όχι αντικειμενικά να μιλάει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πραγματικά έμεινα έκπληκτος, πραγματικά αυτή την αντικειμενική του λογική, ο επίλογος ήταν όλα τα λεφτά. Κατέληξε πάλι στα κοσίματα. Κατέληξε πάλι να γίνει γνήσιος Ολυμπιακός. Πραγματικά δηλαδή. Πάνω που με είχε εκπλήξει και ήμουν πραγματικά ειλικρινά, λέω δεν είναι ο Γιώργος αυτός, έχει πάθει μετάλλαξη. Ο επίλογος είναι όλα τα λεφτά. Καταλήξαμε στο ίδιο προνομαστή. Τι θέλω να πω με αυτό. Ήθελα να σε πάρω χθες, αλλά δεν προλάβαινα, Γιώργο μου. Ακούστηκαν ότι είναι ανήθικο όλα αυτά που λέγονται, ότι εμείς δεν προκαλούμε. Ακούστηκαν, ας πούμε, ότι υπάρχει αντιολυμπιακό μένος, πέμπτη φάλαγγα, κλίκες. Ακούστηκε ότι δεν έχουμε προκαλέσει ποτέ εμείς. Έχουμε την καλύτερη ομάδα, ειδικά φέτος δεν έχουμε προκαλέσει. Συγγνώμη. Δεν βλέπετε το επικοινωνιακό τμήμα με το προσωπικό από τον κύριο Καραπαπά και τον οπαδικό τύπο του Ολυμπιακού, αν προκαλεί ή όχι. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλουμε να είμαστε αμερόληπτοι και υποκειμενικοί, ή βλέπουμε με κόκκινη γυαλιά ή με μαύρη γυαλιά ή με κίτρινη γυαλιά, μια και είμαι και εγώ αεξής. Έτσι. Και δεν εκπροσωπούμε κανέναν, μόνο τον εαυτό μας. Πώς γίνεται όμως οι 8 στους 10 φίλους να λένε τον τύπο τον οπαδικό τα πρωτοσέλιδα και αυτά που βλέπουμε στα περίπτερα. Πώς γίνεται, ρε Γιώργο, όταν εσύ ο ίδιος έχεις κηρύσει και θέλω τη γνώμη σου, την άποψή σου σε αυτό που λέω, έτσι. Που έχεις πει, Ολυμπιακός είσαι. Γιατί το λες. Έτσι σου έρχεται, κάνεις χιουμόρ. Ή λες, εσύ προκαλείς με τον τρόπο που μιλάς, ρε παιδί μου, και δημιουργείς αυτό το Ολυμπιακό μένος. Δεν τα έχεις πει αυτά, ρε Γιώργο, πες μου ειλικρινά. Δεν το καταλαβαίνει, ούτε ο Γιώργος το καταλαβαίνει που μου έλεγε προηγουμένως, ούτε ο Θοδωρής. Που είναι και φίλος μου. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το συνειδητοποιώ. Μα βγήκε φίλος χθες και λέω δικά του λόγια. Εμείς δεν έχουμε προκαλέσει καθόλου. Ειδικά φέτος έχουμε την καλύτερη ομάδα. Του βγήκε φίλος χθες και δεν προλάβω να πάρω τη γραμμή να μιλήσω. Δηλαδή είναι να πέφτεις από τις καρέκλες, δηλαδή είναι να πηδάς από τα μπαλκόνια. Είναι σημαντικό ότι όταν δεν θυμάσαι το παρελθόν σου, είσαι καταδικασμένος να το ξαναζήσεις. Όπως επίσης. Ακούμε τα μισά από αυτά που λέγονται και καταλαβαίνουμε τα μισά από αυτά. Είναι αυτό που είπες εσύ, ρε Γιώργο. Δηλαδή, πραγματικά γι' αυτό είναι η εκπομπή σου νούμερο ένα. Κλείνοντας, θα πω για τα χρόνια πολλά για το Real, επειδή δεν πήρα τηλέφωνο. Πραγματικά χρόνια πολλά σε αυτό το ραδιόφωνο είναι πολύ πρωτοποριακό, νούμερο ένα κατά την προσωπική μου άποψη. Και θα πω και κάτι για την εκπομπή σου. Επειδή μιλάει ο φίλος από πίσω, αν μπορεί να κάνει ένα λεπτό υπομονή, παρακαλώ, έτσι τελειώνω. Θα πω κάτι για την εκπομπή σου. Μέχρι το 2016, γιατί εγώ σε ακούω πολλά χρόνια, ένας ήταν ο Κυριακός στο γήπεδο και είχε ονοματεπώνυμο, Ολυμπιακός. Εφόσον η εκπομπή σου λοιπόν είναι αθλητική και εφόσον και η πλειοψηφία του πληθυσμού μας πάνω από 50% είναι Ολυμπιακοί, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ακούγαμε δεν παίρναμε τηλέφωνο. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο μου. Είχε πέσει και ακροματικότητα της εκπομπής τότε, γιατί ήταν μονόχνοτη. Τώρα που αποκτήσε και άλλα χνότα και ξεκινάει πρώτα από το γήπεδο. Για να καταλήξει η δική σου εκπομπή που παίρνει το μήνυμα από το γήπεδο και το φέρνει στην εκπομπή, πλέον έχει φανεί και το αντιλυμπιακό μένος. Πλέον η εκπομπή σου είναι άλλου επίπεδου. Πλέον η εκπομπή σου έχει αναβαθμιστεί. Και αυτό για κάποιους που είπανε ότι εμείς είμαστε από παλιά. Από παλιά μιλάτε, φίλοι Ολυμπιακοί. Και δεν μιλάγαμε οι υπόλοιποι. Ήμασταν ελάχιστοι. Τώρα που μιλάμε και οι υπόλοιποι μέσα στο γήπεδο ή μέσα στις διοικήσεις. Και πλέον φαίνεται αυτό και στην εκπομπή του Γεωργίου, αυτό ενοχλεί. Ενοχλεί ο διάλογος. Ενοχλεί η αντικειμενική άποψη. Ενοχλεί ο πλουραλισμός. Αυτά, Γιώργο, με ευχαριστώ. Για καλά. Καλή συνέχεια. Yeah. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση, τι γίνεται. Καλώς το Θανάση. Τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί, τελευταίες δύο μέρες ακούω. Τι συμβαίνει. Τίποτα. αλλαγή θέματος. Πάμε. Πάμε, λοιπόν. Καταρχήν δεν ξέρω χθες αν σχολιάστηκε, γιατί δεν άκουσα χθες και συγγνώμη. Ποιο. Για τις. Μην πω γκάφα, ας το πω έτσι, την Κυριακή το βράδυ, του κύριου Φανσίπ, το ατόπιμα με το Σκόβα, να πάει σε κανάλι για να ανακοινώσει ότι ο παίκτης φεύγει, σταματάει από την Εθνική μετά από 14 μέρες. Ναι, αυτό μπορούσε να κάνει μια ανακοίνωση από και να τελειώνει η ιστορία. Ναι, έπρεπε να πάει στο κανάλι του Σαββιδί, το καταλαβαίνω, δηλαδή τι θέλουν να μας πούνε, δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρουν τι προκαλούν με αυτά. Και μετά σχολιάσουν, και μετά δεν ξέρουν ότι θα γίνεται σούσουρο. Εκτός και τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Να γίνεται πανηγύρι. Εγώ κάνω μια άλλη ό,τι θες. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Ολλανδός που βγήκε ο Μανολάς και έδωσε συγχαρητήρια στα Σιώβα. Μα δεν πρόκειται να καλέσει ο Μανολάς. Ο Μανολάς, Γιώργο, είναι παιδί του Μαρινάκη. Δεν μπορεί να τον καλέσει. Του Μανολάς δεν πάει στο Σταθόπουλο. Ο Μανολάς είναι κουμπάρο με τον Σιώβα.
Παπασταθόπουλος είναι κουμπάρι με τον Ρωσίδη, αποκλείει, αυτοί τελειώσανε. Θα παίζει στόπερ ο Σβάρα με τον Σταθηλίδη. Από εκεί πέρα, αν πάει καλά, θα είναι μάγκας. Άμα δεν πάει καλά, θα ξεφτυλιστεί. Λοιπόν, για ξέρω να πει πάλι να μην τα κουμπάρι λίγια όπως είναι. Ο Μανολάς με τον Σκιώβα και ο Παπασταθόπουλος με τον Ρωσίδη. Με κουμπάρι. Δεν το ξέρεις. Ναι, μπορεί, εντάξει μου. Εντάξει, λοιπόν, πού φτάσαμε. Ρε, πού φτάσαμε. Γερμανία, Αλεμανία. Αυτά να ξέρει μόνο σε Ελλάδα γίνονται. Τέλος πάντων, δυστυχώς από ό,τι βλέπω δεν ενδιαφέρονται για το καλό της εθνικής. Εμένα δεν με απασχολεί τι θα παίζουν. Έτσι αλλιώς το 4 που πήραμε το γύρο δεν έπαιζε κανείς του Ολυμπιακού. Η εθνική να πηγαίνει καλά. Απλά βλέπεις πολύ καλά ότι η ΕΠΟ παρεμβαίνει και εκεί. Δεν μου πεις ότι όλα αυτά είναι τυχαία από το Βανσίπ. Αυτό θέλω να μου απαντήσει όμως. Τι πιστεύεις κατά τη γνώμη σου? Κοίταξε, έχουν πει και πολλοί ότι είναι και για πούλημα παίξες. Ναι. Που πρέπει να παίξουν στην εθνική ομάδα για να μοσχοποληθούν. Ναι, και σε ρωτάω εγώ, είναι προπονητής τώρα αυτός? Να δείτε παρεμβάσεις. Εγώ άλλο λέω. Για το θέμα του, μου λες του Παπασταθόπουλου. Άσε τον Παπασταθόπουλο. Φταίει ότι είμαι με τον Σιβή. Εδώ ο Παπασταθόπουλος βγήκε και τα βάλε με τον Ολλανδό που έβαλε παρτίδα. Κάτσε, ρε. Δεν τα βάλε με τον Ολλανδό, με τον Ανσέρ τα βάλε. Αυτό τον αποκλείσανε. Ναι, καλά το. Τότε που έκανε με τον Άγγελο, αν θυμάσαι, το Σούσουρο. Και βγήκε για τον Άγγελο. Ναι. Φταίει η κουμπαριά με τον Τωροσίδη. Δεν φταίει, αλλά αυτό που κάναμε με τον Αναστασιάδη που γέλαγε ο κόσμος, θα θυμάσαι, και γινόταν ο χαμός, θα θυμάσαι. Γιατί το διώξανε αυτό ήταν καλός ο Αναστασιάδης? Αφού ήταν καλός. Άρα είχε και είχε δίκιο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το κομμάτι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Είδες καθόλου χθες Γούλους σε City? Όχι. Τρομερό παιχνίδι και τρομερός Ποντένσε. Τι πράγμα στο Ποντένσε? Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Τι παιχταράς είναι. Ωραίο παιχνίδι, 0-2 βέβαια City, έγινε 1-2, εύκολα γίνονταν το 2-2. Αν αυτός ο παίκτης είχε τελείωμα, θα ήταν το κάτι άλλο. Ναι, βρέθηκε χθες πάλι και βγήκε τέτα-τέτ και το έκανε λόμπα, Λατζοβάνι, αν θυμάσαι, και βρέθηκε στάουτα. Αλλά ήταν τρομερός και ωραίο παιχνίδι πάντως. Ωραίο παιχνίδι. Για πες κανένα τώρα με την ΕΠΟ. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο που μπορεί να το ξέρει εσύ. Για πες. Άκουσε τι είπα προηγουμένως στον Γιώργο για το μάτι του Γαϊδαρίου με τον Άγιο Δημήτρη. Ναι, το ξέρω, με τις αλλαγές. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Η μία αλλαγή λέει έγινε στο ημίχρονο και το ημίχρονο δεν πιάνεται για διακοπή. Όχι, έκανε 5 αλλαγές. Πρέπει να κάνει 3 φυσικές διακοπές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, αν το ξέραν οι ομάδες. Βρε, άλλο επικαλούνται ότι έκανε 4, αλλά η μία ήταν στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Και το ημίχρονο λέει δεν θεωρείται διακοπή. Το ημίχρονο δεν είναι φυσική διακοπή. Άρα. Δεν κερδίζει την έσταση του. Αν θυμάσαι και ο Ολυμπιακός με την Τρίπολη προχθές έκανε 2 αλλαγές στο ημίχρονο, έβαλε Φορτούνη Μασούρα. Ναι. Και μετά έβαλε το Χασάν, έβαλε τον Μπρούνο και έβαλε και τον Καφού. Πολύ ωραία. Στο ημίχρονο, ναι, κατάλαβες. Δεν θεωρείται φυσική διακοπή στο ημίχρονο. Ναι. Έκανε 3 αλλαγές φυσικές διακοπές και έκανε και 2 στο ημίχρονο. Άρα 3 αλλαγές, 3 φυσικές διακοπές μπορεί να κάνεις. Έκανε 4 ο Μάρτινς. Ναι, αλλά στο ημίχρονο δεν πιάνεται. Ναι, αυτό δεν πιάνεται στο ημίχρονο. Δεν πιάνεται. Αλλά είσαι σίγουρος όμως ότι δεν έχει κάνει πάνω από 3 φυσικές διακοπές? Γιατί εγώ όπως θα είδα είναι κάτι αλλαγές στο 70, 80, 87, 91 και τέτοια. Δεν ξέρω. Έχω μία εντύπωση ότι έχουν κάνει παραπάνω από 3. Δεν ξέρω. Άμα είναι έτσι, κερδίζει την άσκηση του Γαϊδάρη. Ναι, το θέμα δεν το ξέρανε. Κάνει εντύπωση. Καλά, το PlayStation παλιά έφερε. Ναι. Έφαγε 2 γκολ τα οποία ήταν κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Περίμενα να κερδίσει. Και εγώ έτσι περίμενα, δεύτερο μήνυμα έχασε πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, τι να σου πω. Είχε έρθει στον Μπες προχθές, είχαν έρθει 2 παίκτες. Είχε έρθει το Χταράκι, ένας ξανθός πιτσιρικάς. Ο Γιαμπράς. Πολύ καλός παίκτης αυτός. Ναι, στα χαβ, ναι. Και ένας άλλος, το καλύτερο όνομα ποιο είναι που έχετε. Ένας κοντός. Ο Ριζός. Όχι. Ο Λιβαδάς. Ο Λιβαδάς. Μαζί ήταν αυτοί οι δύο. Είχαν έρθει και είχαν φάει. Και πιάσαμε τη συζήτηση και έλεγε ο Λιβαδάς. Έχουμε λίγο φοβερή ομάδα, λέει μου. Φέτος δεν είμαστε όπως πέρυσι και πρόπερσι. Όχι, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Τώρα δεν ξέρω που θα φτάσει, θα δούμε τώρα. Γιατί βλέπεις και εκπλήξεις. Για πες μου λίγο κάτι, θα σε ρωτήσω και το. Με την ΕΠΟ, αν έχεις κάποια πληροφορία. Έχεις ακούσει εσύ, εάν τυχόν δεν αλλάξει, λέμε, ο εκλογικός νόμος, έτσι. Ναι. Και πάμε με τις ενώσεις. Ναι. Όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Η πλευρά Μελισσανίδη θα προτείνει Παναγιώτη Δημητρίου. Το ξέρεις ή το έχεις ακούσει? Άκουσε. Αυτά είναι εικασίες. Ναι. Δεν ξέρουν ακόμα τίποτα. Ακόμα τίποτα. Αυτό που ξέρω εγώ και είμαι σίγουρο, η ψήφοι, ή μάλλον μέσα στην ΕΠΟ αυτή τη στιγμή, η Μελισσανίδη Σαββίδη είναι 7-5. 7-5. 7-5. 7 ο Μελισσανίδης, 5 ο Σαββίδης. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν και 2 ψηφοφόρητες, ή θα βάλουν κοινοί? Α, δεν ξέρω. Δεν έχουν αποφασίσει πάντως για ποιο θα βάλουν για πρόεδρο.
Πάντως είναι ανοιχτό και ο εκλογικός δρόμος να έχουμε ανατροπή, ε. Το αλακα... Ναι. Έχουν γίνει τα πράγματα λίγο σαλάτα, ε. Αυτό είπαμε ότι μπορεί να το κάνει μόνο ο Μητσοτάκης. Ναι. Κανένας άλλος. Και να πάρει την ευθύνη πάνω. Πάντως το Μητσοτάκη χθες τον είδαμε τον Λαβούζο πάλι. Για το γήπεδο. Θεατέρ. Καλά, με συγχωρείς τώρα. Ναι. Δεν ξέρεις ότι αν το Μαρινάκης ζητήσει ραντεβού. Βρε, ο Αλαφούζος είναι βέβαια με το Sky. Άκουσε. Αφού γίνεται πολιτική, ο Sky το βέβαια. Αν ο Μαρινάκης ζητήσει ραντεβού να πούμε με τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης θα το ζητήσει μια εβδομάδα. Όταν θα ζητήσει ο Αλαφούζος, μια ώρα. Είχατε μια συζήτηση τώρα, ξεφεύγω από τα αθλητικά, πριν κάτι μέρα με τον κύριο Μπογιόπουλο. Εξαιρετικά με τον κορονοϊό που του έλεγε. Και καλά, ότι και καλά. Έλεγε εσύ ηρωνικά, ρε παιδάκι μου, ότι δεν υπάρχει. Ότι παραμύθι, συνωμοσία που λέγα. Που ναι, λέγα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπογιόπουλος σωστά σου είπε, δεν υπάρχει συνωμοσία, όντως υπάρχει. Σου λέει όμως τι κάνεις για όλα αυτά. Όταν Γιώργο, γιατί έχει πάει με το τρένο, δεν υπάρχουν τρένα, συνοστίζει το κόσμος, σε λεωφορεία, μετρό και όλα αυτά, και δεν υπάρχουν παραπάνω βαγόνια. Τα βλέπουμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτά λέει ο κόσμος. Και όταν εμείς πάμε και παίρνουμε σαν κράτος πάλι, συνεχίζεται. Όπλα και τέτοια φρεγάτες και λοιπά για να βγάλουμε τις υποχρεώσεις με τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Αυτά λέει ο Κοσμάκης. Δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα. Ό,τι γίνονταν πριν 10-20 χρόνια γίνεται και τώρα. Πολιτικοί κάνουνε. Το θέμα είναι ότι ο λαός αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται. Και δεν βλέπω εγώ φως στο τούνελ. Αυτό λέμε. Τα υπόλοιπα που βγαίνουν και λένε στο κανάλι. Εγώ, τα ξέρω πολύ. Εγώ θα μας έχω πει κάτι. Δεν χρειάζεται να κάνει ο Μητσοτάκης lockdown. Lockdown θα κάνει ο ίδιος ο κόσμος. Ναι, ρε Γιώργο. Εάν προχωρήσει η κατάσταση όπως είναι τώρα. Ναι. Και πάνε οι διασυνδεδεμένοι να μπουν 150. Ναι. Αντίο ζωή θα δουν. Αλλά άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει όμως καταστροφή του κόσμου που έχουν μαγαζιά, βάλε μπάλες, επιχειρήσεις, όλα αυτά, όλα αυτοί πώς θα ζήσουν. Πώς θα αντέξουν μετά. Πώς θα βγουν μετά από αυτό το κομμάτι αυτό. Αυτό λέμε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα τα κλείνει όλα και τι έγινε, ωραία. Σώθηκε και μετά τι γίνεται, για πες μου. Άλλο σου είπα εγώ. Ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και αυξηθούν πολύ οι διασωληνωμένοι και αρχίζουν και τους θανάτους και τα αφαίρετα και οι κάσες να γυρνάνε, ο κόσμος θα κάνει μόνος του lockdown. Ναι, είχαν πει όμως το Μάρτιο, αν θυμάσαι, ότι τότε σας σώσαμε και τα κάναμε όλα αυτά για να είμαστε προετοιμασμένοι το χειμώνα με μεθ και τέτοια. Θυμάσαι, ναι. Και θα πάρουμε και γιατρούς και νοσηλευτές. Είδες εσύ τίποτα από αυτά? Όχι. Άρα, κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, στο καλό θα μάζει. Καλά, καλή εκπομπή. Για καλά. Έλα. Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι παίζαμε εμείς, άρχισε η κατηγορία. Ναι, και... ναι, και είχαμε πολύ μεγάλη νίκη. Σούρμανα Χολαγός 0-1. Σοβαρά. Ναι, ναι. Α, εντάξει. Καλά. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εχθές δεν το πρόλαβα και εγώ είμαι από την Κωνσταντινούπολη. Είπες κάτι για αυτός ο παίκτης, αυτή η ομάδα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ένας μέσω άριστου σε ρώτησε και απήντησε από την Κωνσταντινούπολη. Τι ήταν αυτό? Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Αυτή η ομάδα. Η ομάδα ή παίχτης, είπες Κωνσταντινούπολη, είπες τη λέξη Κωνσταντινούπολη. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αυτό που είπα σίγουρα είναι για το γήπεδο και εδώ στην Αγία Σοφιά που ήρθε μια ομάδα από αρχιτέκτονες και είπε ότι τα θολωτά παράθυρα ναι, να φύγουν από τη μέση να γίνουν ορθογόνια. Αυτό το άκουσα, όχι, όχι, είπες. Μα, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Από Κωνσταντινούπολη. Δεν θυμάμαι. Πάσε περιπτώσει. Τώρα σε λίγο έχει υπόψη ότι θα. Άμα... Και με το τσιγάρο θα έχουμε πρόβλημα, ε. Αν μας βλέπουν να καπνίζουμε, μας δίνουν πρόστιμο. Τα άκουσες και αυτό? Εντάξει μου. Τι εντάξει. Θα περάσει και αυτό. Να σου πω, ο Εβί Ιβάν, τι έχει γίνει, μπορεί να μου πεις? Παίρνει η σπάνια. Αυτός, ναι, έχει πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί. Μπορεί να μιλάει με εξωγήινους, ξέρω εγώ. Μα για λες να μαζεύει ηλί. Δεν ξέρω. Δεν μου λες και κάτι άλλο να σου πω. Αυτό ρε Γιώργο με τον καιρό προχθές με τους μετεωρολόγους. Κατά 300 χιλιόμετρα έπεσαν έξω μόνο. Τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδί μου. Και δεν είπε κανείς τίποτα. Εδώ Αθήνα περιμέναμε, κόντεψε να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Τι ήθελες να σου πει να μου ότι θα πάει κατευθείαν πάνω από το Μουζάκι, ε. Όχι, όχι, είχε πει ότι από την Πελοπόννησο μετά θα κάνει έναν κύκλο προς... Έκανε ένα κύκλο, πήγε προς το Μουσικαρδίτσα. Αυτή είναι αφύσικο αυτό το πράγμα. Τώρα θα ανοίξουμε θύρες στους μετεωρολόγους σου και επειδή είπανε... Όχι, γιατί πολλές φορές πέφτουν έξω και το λένε. Αυτή τη φορά είναι τσιμουδιά, δεν είπαν τίποτα, καμιά κουβέντα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά... Έγινε, για καλά. Έλα, γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, Επανάθα. Τι κάνεις? Καλά. Με τη σπέκουλα ρε μπαγάσα που κάνεις σε εμάς τους Παναναϊκούς,
Σε λίγο θα μας πεις αυτά τα χρόνια που είμαστε χωρίς πρωτάθλημα και δεν είναι και λίγα, κανένα κοσαριά, πώς ευνοούμαστε εμείς οι Παναναϊκοί. Γιατί το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Ορμόμενος από αυτό που είπες νωρίτερα. Τι είπα. Δεν θα περνά αυτό που είπες. Τι είπα. Όποτε θέλει ο Αλαφούζος βρίσκει το Μητσοτάκι. Και τι μας κάνει εμάς αυτό το πράγμα στους Παναναϊκούς. Όχι, μα αυτό είπα μια πραγματικότητα, δεν είπα ότι από εδώ σου. Βεβαίως και είναι πραγματικότητα. Εγώ σε Παναναϊκός που το. Το άλλο είναι το θέμα. Ότι τώρα ο Αλαφούζος ναι. Έχει πάει ανάποδος με τον Ρόκα. Μα μόνο με τον Ρόκα. Την ομάδα όπως την έκανε πιο Ρόκα. Το κεφάλι του το ίδιο. Άμα είχε ο άνθρωπος μαλλιά θα είχε και μυαλό. Δεν έχει μαλλιά, δεν έχει μυαλό. Πάρε και κατάλαβε. Έχει μυαλό, ε. Τι μυαλό έχει, πού το βρήκε ο Αλαφούζος. Τεράστιο μυαλό, έκανε Big Brother. Άλλο θέλω να σου πω, ναι, έκανε Big Brother. Ναι, αυτά μας έχει, κατάλαβες. Πού οφείλει το Παναθηναϊκός αυτά τα χρόνια που είναι ο Αλαφούζος εδώ. Ο Μαρινάκης τι να κάνει, έχει εκεί για τη λάτρα τον Αβγενάκη. Σήκα με να ασχοληθεί ο Μαρινάκης, σε καλά κάνει. Εμάς τώρα τι δηλαδή. Μας είπε μέσα στο καλοκαίρι θα μας ανακοινώσει γήπεδο. Το ξέρεις πάει ένα μισή χρόνο που είναι ο Κυριάκος πάνω. Ποιο γήπεδο ρε Κυριάκο, πού τα βρήκες αυτά. Σου κάνει σπέκουλα Αλαφούζος να μου να λέει τις παπαριές του εκεί πέρα, αυτούς που έχει βγάλει εκεί πέρα τους δημοσιογράφους και να μας λες εμάς ο Παναθηναϊκός να μιλάμε, να μην μιλάμε. Και ο Ολυμπιακός γιατί να μιλάει, βέβαια ο Μαδάρα έχει, λεφτά έχει, καλά κάνει. Πού να μιλήσει και κακώς ασχολείται με την ΕΠΟ Ολυμπιακός. Αλλά εγώ πού να έχω να το ωφελούμε αυτό το πράγμα με τον Αλαφούζο και τον Μητσοτάκη. Τι μας κάνει εκεί πέρα, δηλαδή του κάνουν ας πούμε πλάτες με το κανάλι του να μην και βγαίνει και μας λέει σε εμάς τι μας λέει, πού έχω εγώ ωφελός σαν Παναθηναϊκός. Ρε Αλαφούζο δεν πρέπει να ντρέπεσαι ρε, αλλά δεν υπάρχει ένας υγιής Παναθηναϊκός. Κατάλαβες, ο Αλαφούζο μπροστινός, τι νοσίζε μπροστινός ρε. Αυτοί που ήταν νωρίτερα μπροστινοί στον Ταϊφά και στον Κόκαλη, αφού νοσίζε ε. Τρενάκια, τρενάκια. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Έλα. Γιώργο. Πάμε. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιο Big Brother και ποιο Bachelor ρε φίλε. Β' γάμα εθνική έχεις πάρει χάμπαρι, τι γίνεται. Β' γάμα εθνική, δεν υπάρχει β' γάμα εθνική. Έχει πια Super League και Football League. Football League, οριστικά 20 ομάδες. Μπληρώσαν. Την έχεις πάρει μυρωδιά, τι έχει γίνει εδώ και 1,5 μήνα. Φύγανε από τη μέση ο Πλατανάς και η Κέρκυρα. Ναι, με τις ανακατατάξεις, με το ότι είχε ανεβάσει ΕΠΟ ομάδες από την γάμα εθνική. Εγώ διάβασα ότι το εγάλεο Παλτόγλου δεν θα κατέβαινε καν. Τώρα γιατί κατέβηκε. Δεν βγάζεις άκρη. Μιλάμε παραλογισμό. Το ίδιο και η Καλυθέα έλεγε. Καρναβάλι του Ρίου, Σαμπαδρόμιο, Γιώργο. Δεν φαντάζεσαι. Μιλάμε, ομάδες υπογράψανε με υποσχέσεις, παράγοντες κάνουν σπεκουλά, δηλαδή παίζουν παιχνίδι απίθανο. Και σε ρωτάρε, Γιώργο. Δηλαδή, ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου ποιος είναι. Ο Σεμέδο και ο Σεμπά. Λοιπόν, μην τρελάθουμε τώρα. Η μπαλά είναι αυτές οι κατηγορίες. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να στρώσεις δύο κατηγορίες να πάρει και θες να τις κάνεις και επαγγελματικές, δηλαδή να πληρώνει ο άλλος ή καεφορία, να του βγαίνει, ας πούμε, ξέρεις, το γάλα της μαμάς του. Δεν έχουν να φάνε, δεν πληρώνουν. Το ψάχνουν κάτω το κεφάλι, κάτω είναι, ψάχνουν το ευρώ κάτω στον δρόμο, ρε Γιώργο. Και τους έχουν στο πουθενά 1,5 μήνα, το καταλαβαίνεις. Γιατί δεν παίρνει κανένα, γιατί δεν μιλάει κανένα, ρε Γιώργο. Τι να μιλήσει, εδώ γίνει κακομοίρα στον καιρό μου. Ναι, ρε Γιώργο, αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο το Champions League, ας πούμε, και τα αστέρια και τα φράγκα, ας πούμε, όλοι μπαλά. Είναι και παιδιά που περιμένουν από πίσω, ας πούμε, να πάρουν ένα μεροκάματο, ρε Γιώργο. Σωστό αυτό που λες. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, φτιάξτε το λίγο εδώ πέρα το σύστημα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι γρίφος. Δηλαδή, θέλει ξύλο. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά πρέπει να φτιαχτεί. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Ποιος Αβγενάκης και ποιος Λεωτζάκος και ποιος Super League και τέτοια. Είναι δυνατόν. Τώρα, στη Football League μπήκαν 12 ομάδες συν 8 που ανεβήκανε. Ναι, αυτές οι 8 εδώ μεταξύ, βάσει προκήρυξης, γιατί αν έμαθες αυτή η απόφαση που δικαιώνει τα Χανιά, λέω ότι τώρα το by the book σημαίνει να ακολουθώ την προκήρυξη. Αυτή η προκήρυξη λοιπόν που ίσχυε, που την ανέδειξε το τακτικό διαιτητικό της ΕΠΟ, αυτή η προκήρυξη δεν μετράει τις 8 που ανεβαίνουν. Καταλαβαίνεις, είναι αντίφαση στο θάνατο. Στο θάνατο. Ή θα δέχεσαι προκήρυξης, ή θα κάνεις ας πούμε μετά αναδιαστρώσεις κατά οδοδοκούν. Ναι, δεν αλλά ποιο να κάνει έστασε με την απόφαση. Γιατί αυτή η απόφαση του συμφέρει όλους. Αλλά μπήκαν μια κατηγορία. Κοροϊδά κάνουν έστασε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όποιος κάνει ένσταση και πει ότι ρε φιλέ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω Football League με 20 ομάδες. Θέλω να πούμε με τις 4 που ήταν η προκήρυξη. Θα την κερδίσει Γιώργο. Και θα έχουμε νέα μπαχαλά. Να, θα φτάσει παρέλαση που δεν θα γίνει. Αλλά δεν θα αρχίσει και δεν θα γίνει και σέντρα. Τέλος πάντων. Έγινε. Θα δυνάμη. Για χαρά. Προσοχή, Γιώργο, άρα, προσοχή. Για χαρά. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Έλα, Εχθές πήρα τηλέφωνο, είπα τη γνώμη μου γιατί έτσι νόμιζα και βγήκε ένας ο οποίος χειδεολόγησε. Δεν ξέρω αν μιλάει έτσι σπίτι του.
Άκουσες τι είπε, ότι λέω μαλακίες. Λοιπόν, δεν του επιτρέπω να μου μιλάει έτσι. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Με ήξερε και από χθες. Φαίνεται έτσι μιλάει στην οικογένειά του. Έτσι εκφράστηκε. Θα σε παρακαλέσω να με προστατεύεις άμα γίνουν τέτοια πράγματα. Νομίζω. Εμένα ότι... δεν πήγε το μυαλό μου ότι ήσουν εσύ. Πρώτον, έτσι. Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι εννοούσε εσένα. Εμένα εννοούσε. Δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί είπα εγώ ότι έχουν κλίκες και συνεννοούνται μεταξύ. Δεν ήσουν μόνος, ήταν κι άλλοι που το είπαν αυτό. Ναι, μπορεί να το είπαν άλλοι μετά, αλλά εγώ το είπα πρώτος. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Και δεν θέλω να φτάσω στο επίπεδο του, δεν μπορούσα και εγώ ας πούμε, να τον βρίσω. Αλλά δεν το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, Τζορτζ. Τι γίνεται? Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα μπορούμε να μιλάμε και αν έρθα. Νομίζω ότι δεν έχετε κανένα νόημα. Δεν ξέρω τι έχει μάθει. Εκεί ήρθαμε οι τελευταίοι, δεν μπορούσαμε να λάβουν τα έξοδα και έχει τσακίσει το πράγμα. Δεν υπάρχει επενδυτή καινούριο. Καλά, αυτό είναι για τύπωση που δεν λέει κάτι. Πώς δεν λέει κάτι? Όταν σου λέει δεν υπάρχει άνθρωπο να πάρει την ομάδα, αυτό τα λέει όλα. Γιατί οδηγήθηκε εδώ η ομάδα, είναι. Α, καλά, αυτό είναι άλλο καμπέλο. Λοιπόν, επειδή είχε και με ένα προηγούμενο φίλο, θέλω να σε ρωτήσω, αν μπορεί να ονοματίσει εσύ, νομίζω δεν έχει αποφασίσει τίποτα. Μπέσα για μπέσα. Πόσε ομάδε πιστεύει, άσε τι υπόλοιπε, που είναι στη Super League 1, ότι μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιε χωρί ΠΑΟΚ, Ξάνθη κτλ., καταλαβαίνει, να διαχειριστούν και να μην είναι ζημιογόνε την τωρινή Super League 1? Γιατί αυτά που είπε σε ένα φίλο πριν για τη Super League 2 και τη Football League, η απάντηση μπορεί να είναι σχεδόν καμία. Εμεί θα πέσουμε τη Γάμα, βέβαια. Είναι η δέτα εθνική. Η Γάμα είναι η δέτα εθνική που θα πάρει. Ναι, είναι σωστό. Είναι διαφορετική τώρα αυτέ οι κατηγορίε που αναφέραμε προηγουμένω με τη Super League 1. Είναι διαφορετικέ. Η Super League 1, μην ξεχνάς ότι έχει κάποια τηλεοπτικά, έχει κάποιε χορηγίε, έχει κάποιε διαφημίσει. Ψιλοβγαίνει. Ψιλοβγαίνει. Για όλους τους ΠΑΕ που είναι Super League 1, δεν νομίζω. Για άλλους περισσότερο, για άλλους πολύ λιγότερο. Άρα υπάρχουν και κάποιες που θα βγάλουν μείον. Έτσι, ναι. Αν δεν ξέρω αν θα βγάλουν μείον. Πώς δεν ξέρω. Ξέρω ότι αρκετές από τις ΠΑΕ, αρκετές από τις ΠΑΕ έχουν στενοχώρια, μεγάλη οικονομική. Εγώ τώρα δεν σου μιλάω για την Τρίπολη και το Αγρίνιο. Σου μιλάω για άλλες ΠΑΕ που δεν έχουν. Σε και ποια δηλαδή μιλάς? Τι έγινε, είσαι γραμμή? Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, Γιώργο. Χάρης λέγομαι. Έλα, Χάρη. Ολυμπιακός. Ναι. Πώς βλέπεις γενικώς, Γιώργο, φέτος το πρωτάθλημα, τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μέχρι τώρα που μιλάμε? Ναι, στο γήπεδο σου. Όχι, θέλω να σου πω, μέχρι τώρα, με βάση τα ονόματα, ποιος βλέπεις? Δεν, ότι... έχω πια εδώ και πολλά χρόνια. Αποφεύγω να κρίνω με βάση τα ονόματα. Κρίνω πάντα με αυτό που βλέπω μέσα στο γορδάι. Ναι, και μέχρι τώρα αυτά που έχεις δει, την βλέπεις Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δηλαδή να κοντράρονται φέτος. Βέβαια, το πρώτο απ' όλα είναι αυτό. Εδώ τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, δηλαδή τους βλέπεις την ΑΕΚ μέχρι τώρα όπως την έχω δει όλα τα τελευταία μάτς, και ειδικά και στο κύπελο, αλλά και από χθες με τον Πανετολικό, δεν βλέπω να έχει τον πρωταθλητισμό μέσα της. Τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις γενικώς? Πήγε πρωτάθλημα. Όχι, παιδί μου, γιατί έχει κάνει καλές μεταγραφές, έχει καλό προπονητή. Αυτό λέω. Πώς τον βλέπεις γενικώς? Καλό προπονητή. Έχει καλό προπονητή. Πού τον είδες, καλό προπονητή? Πώς κρίνεις ότι είμαι καλός προπονητής? Έπαιξε με ακόμα τώρα να πούμε πρωτάθλημα. Έδειξε ότι είμαι καλός προπονητής. Αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, Γιώργο. Θέλω να πω και κάτι άλλο, Γιώργο. Μπορώ να αναφερθώ σε κάτι μη αθλητικό, γίνεται? Δηλαδή? Γιατί δεν μπόρεσα να πιάσω στην εκπομπή του κύριου Κολοκοτρώνη. Ναι, αυτό το λέω. Δηλαδή θέλω να πω, Γιώργο, ότι αυτά τα περιοριστικά μέτρα που αναμένονται με βάση αυτά που ακούγονται είναι πολύ καταπιεστικά γενικώς. Δηλαδή μας πιέζουν πάρα πολύ. Μην τα εφαρμόζουμε, αδελφέ μου. Ρε εσύ, Γιώργο, άκου να σου πω. Τώρα σου μιλάω σαν ένα απλό. Κι εγώ σου λέω πολύ απλά. Εγώ δεν σου μιλάω σαν ένα εχθρό μου. Αφού λοιπόν σε καταπιέζουν, μην τα εφαρμόζει. Απλά πράγματα. Δεν σε καταπιέζουν. Μην τα εφαρμόζει. Ρε εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι.
Άκου να σου πω. Και θα πω και, και κλείνω για να μην συνοχλώ κιόλας. Δεν φτάνει που έχουμε τους Τούρκους που μας πιέζουν και τους Γερμανούς και τους Κολοαμερικανούς όλα αυτά τα αποβράσματα. Έχουμε και τους ίδιους τους πολιτικούς που πιέζουν τον ίδιο τους το λαό, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μη το ένα, μη το άλλο. Δηλαδή, κάτι συζητάνε λέει, για lockdown στην Αττική και όλα αυτά. Καλά δεν τρέπονται λίγο, ρε Γιώργο. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι, Γιώργο. Σου μιλάω τώρα σαν απλός άνθρωπος. Πες ότι το εμβόλιο και το φάρμακο βρεθεί μετά από 5 χρόνια. Στο λέω στα ίσα. 5 χρόνια θα ζούμε έτσι περιοριστικά. Κατά τη γνώμη σου, εσείς, σαν Γιώργος. Δεν ξέρω τι μέχρι γίνεται. Δεν ξέρω τι μέχρι γίνεται. Αναγκαστικά δεν υπάρχουν περιορισμοί. Είναι Γιώργο, θα ζεις με ένα μη, δηλαδή. Και στα λέει, τι να πω δηλαδή. Άκουσε. Έχω απειδήσει δηλαδή. Οργανώνω ότι ταξίδια στην Αφροδίτη. Ναι. Δώσε 200 ταξίδια στην Αφροδίτη. Δώσε 200.000 δολάρια να κάνεις ένα ταξίδι εκεί και να ζήσεις εκεί. Έτσι είναι, μου αδελφέ μου, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Σιγά ρε Γιώργο, μην πας στην Αφροδίτη. Σοβαρά μιλάς τώρα. Έλα, πλάκα κάνουμε όλοι. Εντάξει, θα ζήσω εδώ. Αλλά δεν μπορούν να μας έχουν υπό έναν. Εκεί τι πρέπει να γίνει, για παίρνουν. Δηλαδή, εσύ αν ήσουν πολιτικό, τι θα έκανε. Να σου πω κάτι. Πρέπει να μάθουμε καλό ή κακό να ζούμε με τον ιό. Όσο και να ακούγεται κοινικό αυτό που λέω. Να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Άκου φίλε, εσύ ζήσε με τον ιό. Άλλος δεν θέλει να ζήσει με τον ιό. Θέλει να ζήσει με την κόρη. Τι να, δηλαδή να ζούμε, δηλαδή να ζήσουμε. Ζήσε με τον ιό. Εννοείς. Τι πες να. Να κλείνουμε και να ανοίγουμε, δηλαδή lockdown, να ξανανοίγουμε, να ξανακλείνουμε. Αυτή είναι η ζωή δηλαδή. Κύριε, δεν καταλαβαίνεις, τέλος πάντων. Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ, γεια. Για πάμε, έλα φίλε. Ποιος μιλάει, εγώ μιλάω. Εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι έχει ήδη περάσει. Τυπικά δεν με επιτρέπετε εσύ να λες καλή επιτυχία. Ναι, συγγνώμη, εντάξει. Καλή τύχη. Καλή τύχη, γιατί δεν μπορεί να τη χρειαστεί. Μπράβο, Πανιωνάκια μου, μπράβο. Δεν θα τη χρειαστεί. Οι άλλοι παίζουν με τον Μπέργκ, έχω να πω. Ναι, αλλά οι άλλοι ρίξαν από εδώ 7 γκολ. Παίζουν με τον Μπέργκ οι άλλοι. Ναι. Εντάξει. Εσύ τον αγαπάς τον Μπέργκ, εσύ αγαπάς και τον Μιράλας. Έχουμε άλλη γνώμη για το. παίζει με 10 εναντίον 11. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Και ο Μπέργκ συμφάνει στο πέρασμά του και ο Μιράλας στο πρώτο πέρασμά του, όχι στο δεύτερο, στο δεύτερο της πλάκας, άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις και οι δύο. Διαφωνώ, τώρα δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Εντάξει. Για μένα ο ΠΑΟΚ παίζει εναντίον 10 εναντίον 11, άμα παίξει ο Μπέργκ. Όχι, μιλάει για τον Μπέργκ του Παναθηναϊκού, μιλάει τον Τωρίνο. Ναι, παιδί μου, εντάξει, μα δεν υπήρχε κανένα μπέρκ στο Παναθηναϊκό. Μια χρονιά έπαιξε πολύ καλά. Οι υπόλοιποι ήταν έτσι πλάκα. Γελάνε στην εθνική Σουηδία. Δηλαδή, ο Μπρολίν και Νταλίν. Τον είδα στο Μουντιάλ, ήταν τη πλάκα. Μπρολίν και Νταλίν ήταν έτοιμοι να βάλουν τη φανέλα να μπουν μέσα. Δεν υπήρχε κανένα παίκτη και δεν υπάρχει κανένα παίκτη που αλλάζει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή τύχη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα για τα εκτενόμενα. Κάποια στιγμή θα γίνει ούτως ή άλλως αναβολή της αγωνιστικής αυτής. Στην Αττική ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα, αφού υπάρχει ο περιορισμός των 9 ατόμων σε κλειστό χώρο. Οπότε δεν μπορούν να ανοίξουν και τα αποδυτήρια. Οπότε πάμε για αναβολή της αγωνιστικής. Οπότε θα έχει να. Δεν το ξέρεις. Ορίστε. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν είναι βέβαιο. Αφού απαγορεύονται 9 άτομα σε κλειστό χώρο, πάνω των 9 δεν μπορούν να γίνει και το πρωτάθλημα. Θα πάνε σε 2 αποδυτήρια. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε για αναβολή γενικά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι βέβαιο. Κοίταξε, ότι θα γίνει το πρωτάθλημα χάλια, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, πάμε για αναβολή. Αν όχι αυτή τη βδομάδα, την άλλη θα πάμε. Το θέμα θα έχει κάποιο χρόνο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι μία εκπομπή, τουλάχιστον για αυτό το σύλλογο που εσύ ξέρω ότι τον αγαπάς, νομίζω ότι πρέπει να την αφιερώσεις. Κάποιους καλεσμένους πρέπει να έχεις. Δεν λέω την αφεντιά μου. Εγώ τι έχω να πω, το έχω πει μέσα από το site, για όσους δεν ξέρουν. Είμαι αυτός που αρθογραφώ στο Γεωργίου Κλαμπ και να ξέρω κόσμο το κάνω φιλοκερδός, έτσι. Από την πρώτη στιγμή, χωρίς εννοείται αυτονόητο. Απλά θέλω να πω την άποψή μου ότι γράφω είναι καθαρά προσωπική. Δεν είναι. Δώσε μια απάντηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι με πληρώνει κάποιος για να γράφω αυτά που γράφω. Άκουσε, με άκουσε. Επειδή οι απόψεις δίστανται σχετικά με τον Τζαγκίρη. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος στον Πανιόνιο έκανε καλό ή κακό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Προσωπικά έκανε πολύ καλό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε το αντίθετο. Ναι, το καταλαβαίνω. Θα σου πω ποιο είναι το σπάλωμα. Το ίδιο με του Μελισσανίδη έδωσε την ομάδα κάπου
που από εκεί και πέρα ξεκίνησε η καταρακέλα, γιατί όπως την ομάδα Μελισανίδη την έδωσε στο... Στον Χανά. Πώς το λέει το Μακαρίτη, το... Στον Τροχανά. Στον Τροχανά. Και εκείνος την έδωσε στο Βεντούρι, άνθρωπος ο οποίος ήταν προσκύμενα στον Ολυμπιακό, προσκύμενο ξεκάθαρα στον Ολυμπιακό, όπως και η διοίκηση μετά Τσάβολο, που ήταν και αυτή προσκύμενη στον Ολυμπιακό. Τα χάλια αυτά τα κληρονόμησε η διοίκηση του Δάρα και του Ζαμάνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι δεν έγινε το 2015, προσπάθησαν. Εγώ δεν λέω δεν κάνανε λάθη, γιατί γίνανε λάθη, τα έχουμε πει μεταξύ μας, ότι από τη στιγμή που βγαίνει σε Ευρώπη και μπαίνει μέσα οικονομικά είναι λάθος. Τώρα, αυτά τα υπόλοιπα περί λάθης του Ολυμπιακού κλπ. Ξέρεις, είναι τη πλάκα. Δεν χρειάζεται καν να τα σχολιάσω. Αυτή ήταν η πενταετία, δηλαδή μεταξύ 11 και 14-15, η οποία χαντάκωσε το σύλλογο. Μπας περιπτώσει, εγώ θέλω να κάποια στιγμή αύριο να την κάνει μια κομπή, γιατί πρέπει να γίνει. Πρόκειται περί διάλυση, δεν πρόκειται περί αυτό που γίνεται με την ΑΕΚ. Όχι, εδώ είναι διάλυση. Διάλυση, και διάλυση θα γίνει και στο μπάσκετ. Εγώ τους λόγους τους έχω αναφέρει. Επειδή το έχω ξαναπεί, συγγνώμη εσύ. Ναι. Η ΑΕΚ έπαθε τι έπαθε. Αλλά βρέθηκε μεσά με Μελισανίδη και τη σημάζεψε. Γιατί... Στον Πανιόνιο υπάρχει κάποιος αντίστοιχος. Εγώ έχω να πω λοιπόν, δίνω αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια ευρώ με την Παρασκευή. Δίνω 4 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη μου. Τα έχω και τα δίνω. Να με πάρει τηλέφωνο το γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, αλλά με μια προϋπόθεση. Θα κάνει την έκπτωση που έκανε στον ΠΑΟΚ. Θα του χαρίσει όλες τις προσεξίσεις. Που έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ. Και γλίτωσε άλλα 9, ναι. Θα αφήσει στην άκρη όλες τις προσταξίζεις στο ΤΕΑΟ, στον ΕΦΚΑ και στη ΔΟΗ. Δέχεται ο αυτό, το είχε, αυτό το είχε κάποιος Σαμαράς. Αυτό το νόμο. Όχι, το χαρίλα σου λοράκι στο Σαβίδι. Επί Σαμαρά ήταν. Νομίζω ότι είναι πιο πριν νόμος. Νομίζω ότι είναι πιο πριν νόμος. Τους έχω γράψει τους νόμους και είχα θα έρθω διαβασμένος την επόμενη φορά. Λοιπόν, 4 εκατομμύρια ευρώ, 4.200. Αν θέλει ο... Τα έχεις έτοιμα. Τα έχω έτοιμα, ναι. Λοιπόν, να σου πω το άλλο, για να γελάσεις. Η μισή μου καταγωγή είναι από τη Ζάκηθο. Δεν έχουμε συζητήσει καμιά φορά για τη Ζάκηθο. Η άλλη μισή μου καταγωγή, ξέρεις από πού είναι? Η άλλη. Από την Κάρδισσα. Μάλιστα. Είμαι πανιόνιος. Και τυχαίνω να είμαι και λογιστής, λέει, στο επάγγελμα, όπως ξέρεις. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος μου κάνει ποδαρικό. Αυτό να ξέρεις μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους όσους μας μισούν. Τα άρθρα στο SDNA θα μείνουν για πάντα. Αυτοί που βρίζουν και εύχονται κατάρες. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι σας πονέσαμε. Και όταν θα επανέλθουμε, να ξέρετε δεν θα είναι ο ίδιος Πανιόνιος όπως ήταν πριν. Αυτό έχω να πω. Για να επανέλθεις πρέπει να βρεθεί άνθρωπος. Και αυτό ναι, το κάτω. Κοίτα να δεις. Δεν φαίνεται προς τον παρόν. Η ομάδα δεν θα παίξει πουθενά. Δεν θα πάει καμά εθνική. Δεν θα πάει καμά εθνική. Δεν θα παίξει μάλλον το πιθανότερο, ούτε ίσως αν παίξει την ΕΠΣ. Δεν νομίζω όμως ότι και εκεί θα κατέβει. Θα υπάρξει, πώς το λένε, αναστολή. Έρχεται ένας πτωχευτικός κώδικας καινούριος, στον Νούπο, τον οποίο θα καλυστούν πάρα πολλές και ΠΑΕ και ΚΑΕ και τα πάντα. Αυτή τη λεπτομέρεια όμως που δεν ξέρω είναι, επειδή μου είχες πει ότι αυτό δεν γίνεται με τον Απόλλωνα, είναι, ξέρεις, οι ανώνυμες εταιρείες εικονεύτηκαν στο μπάσκετ. Ο νόμος ισχύει και για το μπάσκετ. Ότι πρέπει να ξεκινήσουν από τα τοπικά. Δεν ξέρω. Γιατί... Πάντως για το ποδόσφαιρο, αν θέλει πίνει, υπάρχει μια συγχώνευση από όλα τα Πανιωνίου, ναι. Η καινούργια ομάδα δεν θα ξεκινήσει από την άλλη. Ναι. Σύμφωνα με τον νέο νόμο. Σύμφωνα με τον νέο νόμο. Άρα, γιατί στο μπάσκετ έγινε συγχώνευση του Ιωνικού με το Εγάλιο και του Διαγόρα Γρυπηδιών. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ισχύει δηλαδή για τις μόνο παδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Στο μπάσκετ δεν ξέρω. Ναι, στο λέω γιατί έγινε στο μπάσκετ, ναι, αυτό. Ναι. Και ξέρεις ότι στο μπάσκετ γίνεται και η διάλυση στο μπάσκετ, έτσι. Και η διάλυση στο μπάσκετ. Πάει, δεν θα το επιτρέψουν καν να πάει στην Α2 και στη Β' Εθνική. Θα πάει ΑΕΣΚΑ. Τι γίνεται, παιδί μου. Η αιτιολογία γράφεται στο Γεωργίου Κλαμπ, παιδιά. Όποιος θέλει να διαβάσει και όποιος θέλει να πιστέψει. Είναι 19 εκατομμύρια ευρώ, φίλε μου, η αιτιολογία για όλα αυτά. 19 εκατομμύρια ευρώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε.